μπορεί το βρετανικό πλοίο να σώζει μετανάστες στις ακτές της Λιβύης, όμως η βρετανική κυβέρνηση έχει ήδη πει ένα ηχηρό όχι στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Επιχείρηση κατά των δικτύων διακινητών μεταναστών στη Βόρεια Αφρική μαζί με μηχανισμό κατανομής προσφύγων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προσωρινή αρχικά βάση περιλαμβάνουν οι προτάσεις της Κομισιόν. Η Κομισιόν αναφέρει πως μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχει προτείνει έναν προσωρινό μηχανισμό κατανομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσώπων που βρίσκονται ξεκάθαρα σε ανάγκη διεθνούς προστασίας. Η πρόταση για μόνιμο μηχανισμό σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μαζικών εισρωών θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επίσης επιχείρηση στη Μεσόγειο για καταστροφή των δικτύων διακινητών. Ρώτησα ανθρώπους για το αν άκουσαν για την ιδέα στρατιωτικών επιχειρήσεων για να καταστραφούν τα πλοία των λαθρεμπόρων και να πατάξουμε τα δίκτυα λαθρεμπορίας. Και κανείς δεν είχε ακούσει γι' αυτό. Αλλά όλοι σοκαρίστηκαν. Είπαν, Θεέ μου, ξέρετε, αυτό θα ήταν καταστροφικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα χάνονταν ανθρώπινες ζωές. Η επιχείρηση χρειάζεται την έγκριση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Βρετανικός Guardian υποστηρίζει πως εκτός από αεροπορικά και ναυτικά μέσα μπορεί να υπάρξει και παρουσία στην ξηρά, εάν υπάρχει τέτοια συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές.